Πολλοί μου έχετε ζητήσει να σας δείξω τα custom tactics της ομάδας. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω όλα τα συστήματα που έχω, τα instructions που έχω πάνω στους παίχτες και θα κάνω και ένα μικρό club tour να σας δείξω σε κάθε θέση τι παίχτες έχω, επειδή έχω πάρα πολλούς από ό,τι βλέπετε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα custom tactics. Και αυτό που παίζω συνήθως είναι αυτό εδώ πέρα. Βλέπετε, έχω Cruyff μπροστά, Eusebio αριστερά, Werner δεξιά, Rolfo, Stanway, Sawa στο κέντρο και κλασικά η τετράδα πίσω. Στα instructions έχω τον Lam stay back while attacking και τον James το ίδιο, και τους ανεβάζω μέσα από τα instructions, μέσα από το παιχνίδι, από τα βελάκια, τα tactics μέσα στο παιχνίδι in-game. Εδώ πέρα έχω τη Stanway stay back while attacking, όπως και τη Rolfo, και τη Sawa να είναι στο balanced. Τον Werner stay central και come back on defense. Το stay central το έχω και στον Eusebio. Για τον ίδιο λόγο που έχω και τους δύο είναι γιατί θέλουν να ανεβαίνουν τα back και να έχουν χώρα από τα πλάγια, ενώ αυτοί οι δύο κλείνουν προς τα μέσα. Και ο Cruyff απλά getting behind, αυτό μόνο. Και πολλές φορές γυρνάω και με 5 πίσω και παίζω έτσι, όπως βλέπετε. Έχω Benny Rolfo εκεί πέρα σαν αμυντικό half μεταξύ των δύο αμυντικών. Τα instructions είναι πάνω κάτω τα ίδια. Come back on defense. Εδώ είναι get into the box for cross. Πάλι για να δημιουργείται χώρος για τα back όταν ανεβαίνουν. Το ίδιο είναι και στον Werner. Τα back τα έχω stay back while attacking και τα δύο, αλλά τα φτιάχνω μέσα από τα in-game instructions. Τα tactics είναι αυτά εδώ πέρα. 40-71. 40 είναι 6 γραμμές. 6 μπάρες υπέρχεται στην περιοχή. 2 και 1. Direct passing και balanced. Ξέχασα να δείξω στο defensive πως παίζω. 50-72, 7 μπάρες, 1 στα corner και 2 στα foul, γιατί από αντιπίδεση μπορείς να φας πολύ εύκολα goal. Και όταν χάνω πάω στο 4-2-4. Η ομάδα δεν είναι πάντα ακριβώς έτσι, γιατί συνήθως το κάνω προς το τέλος, οπότε μπορεί να βγει η Rolfo ή κάποια από το κέντρο αλλαγή για να βάλω κάποιον επιθετικό. Και αυτά είναι τα tactics. Constant pressure 50-85, fast build-up και forward runs, 8 μπάρες στους παίχτες μες στην περιοχή, 3 και 4 μπάρες εδώ πέρα. Αυτά είναι τα instructions γενικά που βολεύουν εμένα. Και in-game πειράζω και τα βελάκια, τα instructions. Δηλαδή βάζω το attacking fullbacks, βάζω το extra striker, βάζω κάποιο το ρεύμα, ποια είναι τα άλλα. Οπότε μπαίνουν και αυτά in-game. Και πάμε στο club tour. Θα σας δείξω, έχω εδώ πέρα δύο τερματοφύλακες που φαίνονται, τον Donnarumma και τον Van der Sar. Από τερματοφύλακες έχω και από εκεί κάμποσους. Βλέπετε, έχω Yassin, έχω Van Nistelrooy, Schmeichel, Areola, Χραντέτσχη που ήταν αρκετά καλός, τον έχω δοκιμάσει. Τον άλλο Van der Sar, και μετά είναι κάποιοι άλλοι που νομίζω είναι λίγο αδιάφοροι, δεν έχουν πολύ σημασία. Πάμε στα δεξιά back. Και έχω και εδώ πέρα κάμποσους. Έχω τον Κανσέλο, έχω Καφού, έχω τη Σκοτ, έχω τον, δεν ξέρω πώς προφέρεται αυτός, Βολφ, Βουλφ, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Χεσούς Νάβας, Τρέντ, Μπεγερίν, Πουγιόλ, Πόρο, Καρλ. Έχω ήδη εδώ πέρα τον Ρις Τζέιμς. Έχω και τον Κουαδράδο από ό,τι βλέπετε. Έχω τον Αντάμο Τραωρέ που δεν είναι πολύ καλός πλέον. Και βλέπετε, έχω κι άλλους, έχω Ασινιόν, Μολίνα, όλους αυτούς εδώ πέρα που βλέπετε. Τον Walker που ήταν πολύ καλό ήβο όταν είχε βγει. Και αυτούς εδώ πέρα. Νομίζω πιο κάτω δεν έχω τίποτα ενδιαφέρον. Πάμε στα αριστερά back. Πάλι εδώ ο Κανσέλο. Έχω τον Petit, τον Ρομπέρτο Κάρλος, την Λέιλα Ουχάμπι. Νομίζω Ουαχάμπι. Την είχα κάνει γιατί είχα φόντερ απλά. Ακούνια, Καρλ, Τζορντι Άλμπα, Καρμόνα. Δεν έχω μπόλικους γενικά, από ό,τι βλέπετε, σε κάθε θέση. Έχω εδώ πέρα Λάμπα, Γκριμάλντο. Δύο Γκριμάλντο, όχι έναν. Στη θέση των center back, και εδώ έχω κάμποσους. Έχω Όρμπαν, Πετίτ, Πασκερό, Μποντζόρνο. Μποντζόρνο τον έχω δοκιμάσει, είναι αρκετά καλός. Τον Σάντζες τον είχα κάνει. Χούλι του μπορεί να παίξει, Νταντέ. Van Dijk προφανώς. Κοάτες που άμα είχε καλύτερο agility και balance θα ήταν τρομερός, αλλά είναι χάλια.
Ferdinand Blanc, Καναβάρο, ένα σωρό. Ένα σωρό και εδώ πέρα έχω κι άλλους, από ό,τι βλέπετε. Όπως και εδώ. Και στην 11η νομίζω έχετε δει, έχω Λούσιο και Καναβάρο και έχω και το Μαλντίνι στον πάγκο. Πάμε στο κέντρο. Και έχω βγάλει Gundogan και Rodri πρόσφατα. Αυτό το Rodri τον έβγαλα από το pick, τον Gundogan από τα Weekend League Rewards. Δεν έχω χρησιμοποιήσει κανέναν, αν και θέλω στα playoff να δω πως είναι. Βλέπετε και η Γκιωρό το χρησιμοποιούσα αρκετό καιρό. Πρέπει να έχει γύρω στα 150 παιχνίδια. Όλοι αυτοί εδώ πέρα. Δεν, γενικά πείτε μου άμα κάποιος από αυτούς που έχω είναι καλός. Γιατί δεν τους έχω χρησιμοποιήσει καν τους περισσότερους. Έκανα και τον Καμαρά. Δεν βλέπετε, έχω κάμπος, έχω τον Τουρέ, τον έχω χρησιμοποιήσει σε μερικά φιλικά. Και μετά είναι χρυσή. Πάμε στο κέντρο, right mid. Bergkamp, Ζουλί. Δεν τον έχω δοκιμάσει βασικό ακόμα. Φραντσεσκόλι, Best, Λαβέλ, Πολιτάνο. Ο Μούσα πολύ καλό στο κέντρο, τον είχα δοκιμάσει. Και ένα σωρό άλλοι. Ροντρίγκο ήταν πολύ καλό στο να χρησιμοποιήσει. Καντρέβα, Φίγκο, Θοβάν, Ζαριζίνιο. Τέλα, σαν αλλαγή ήταν πολύ καλό. Όλοι αυτοί εδώ πέρα που πραγματικά δεν γίνεται να βρουν όλοι χώρο να δοκιμαστούν. Όλοι αυτοί εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Δεν νομίζω τώρα πιο κάτω να έχω και άλλους που είναι usable. Ναι, μέχρι εδώ. Πάμε στο left mid. Εδώ έχω και το Ribéry, το Team of the Year. Το χρησιμοποιούσα για αρκετό καιρό. Για 315 παιχνίδια. Πλέον δεν χωράει στην ομάδα ούτε αυτός. Sanchez, Fulrich. Εδώ βλέπετε έχω και εδώ πέρα πάρα πολλές επιλογές. Έχω βγάλει και Dempsey. Δεν είναι και εδώ πολύ παίχτες από ό,τι βλέπετε. Α, τον Τζάν αυτό δεν τον έχω κάνει ακόμα. Τον είχα βάλει σε save, δεν τον έχω τελειώσει. Αυτή εδώ πέρα. Στο CM νομίζω δεν κοίταξα, αν και πρέπει να είναι οι ίδιοι με CDM περίπου. Α, όχι. Έχουμε Ζιντάν, Μόντριτς, που δεν είδαμε πριν. Την Γκέσλερ, τον Μούσα. Α, τον Γκιουλέρ, τον Έλιοτ. Δεν είναι παίχτες που δεν τους έχω βάλει και SBC γιατί δεν έχει χρειαστεί. Χρησιμοποιώ δηλαδή τους χρυσούς παίχτες που έχω. Και γι' αυτό έχουν μείνει όλοι αυτοί στο κλαμπ. Έχω πάρα πολλές special κάρτες. Δεν βλέπετε ένα σωρό και δεν έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν κανέναν από αυτούς. Ναι, μέχρι εδώ, μετά είναι χρυσή νομίζω. Ναι. Πάμε στο cam να δούμε. Α, έχω Van Basten και έβγαλα και Royce, που δεν έχω χρησιμοποιήσει καθόλου. Francescoli τον είδαμε και πριν. Έχω κραφτάρει και την McCaskill, αν την προφέρω σωστά. Τον Dybala που είχα κάνει τον Player of the Month. Και όλους αυτούς εδώ πέρα που βλέπετε. Ξανά ένα σωρό παίχτες που δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ και μάλλον δεν θα χρησιμοποιήσω κιόλας. Ίσως να φτιάξω μια ομάδα τώρα στα playoff για να δοκιμάσω μερικούς από αυτούς. Πάμε στο CF. Έχω βγάλει και Prince, έχω Kane, Morgan, Benzema. Τον Aspas που θέλω να τον δοκιμάσω και αυτόν. Την Hegerberg. Τον Van Persie, τον Zola που έβγαλα. Όπως και τον Tevez που θέλω να δοκιμάσω. Και τον Larson που θέλω να δοκιμάσω. Και τον Voller. Και την Pager Pachor όπως λέγεται. Πραγματικά δεν ξέρω πώς θα τους δοκιμάσω όλους. Μπερμπάτοφ που έχω βγάλει. Τον Ετόβ δεν έχω δοκιμάσει καθόλου νομίζω. Ναι, που τον είχα βγάλει. Δεν ξέρω καν πόσο πηγαίνει. Είναι πολύ φθηνός πλέον. Τον Immobile, Μπλάχοβιτς, το Ζίρκζι που τον δοκιμάζω σε κάποια φιλικά. Πάλι και εδώ πέρα ένα σωρό παίχτες που μάλλον δεν θα δοκιμαστούν ποτέ. Αυτά και εδώ πέρα.
Right wing φαντάζομαι θα είναι ίδια με το right mid. Δεν νομίζω να έχει κάτι που δεν είδαμε. Ναι, νομίζω είναι πάνω κάτω τα ίδια. Αν όχι, ακριβώς τα ίδια. Ναι. Striker, έχουμε κάτι που δεν είδαμε. Νομίζω τα είδαμε στο center forward. Ναι, είναι πάνω κάτω ίδιοι. Δεν είναι τόσο πολλοί παίχτες, πραγματικά δεν έχω χρόνο να τους δοκιμάσω όλους. Και δεν έχουμε δει left wing, που νομίζω και εδώ πέρα τους έχουμε δει όλους. Ναι, φαντάζομαι πως ναι. Ναι, νομίζω αυτό ήτανε. Βλέπετε εδώ πέρα έχω και τον right. Τον έχω δοκιμάσει για λίγο και μου άρεσε αρκετά. Ξαναμπήκε όμως ο Eusebio στη θέση του. Και η Mairi μ' άρεσε, που νομίζω θα πάει και 92 αν δεν κάνω λάθος. Ο Marmoush ήταν αρκετά καλός, έχει 98 pace. Βλέπετε έχει και 99 agility, 4 balance, πολύ καλό. Έχει πολύ ωραία stats στο passing, πάρα πολύ ωραία, γιατί έχει 94 short pass, 91 vision. Valverde εδώ πέρα, έχω κάνει τον Okafor, έχω Mbappé στον πάγκο. Την Μπάσα, κλασικά. Έχω γενικά ένα αρκετά γεμάτο club και θέλω να μου πείτε αν θέλετε να φτιάξω μια δικάδα, να δοκιμάσω μερικούς παίχτες, να μου πείτε ποιους. Και ίσως κάνω και ένα live με τους παίχτες που θα μου πείτε, να μου φτιάξετε μερικές δεκάδες. Αν δω κάποια που μου αρέσει, να την κάνω σε live, να την δοκιμάσω στα playoff, να δούμε πώς θα πάει, πώς μου αρέσει και κανένας παίχτης. Από την ομάδα ο μοναδικός tradable είναι ο Cruyff. Τον είχα αγοράσει για 4,8, ο οποίος έχει πέσει αρκετά πλέον. Αλλά δεν πειράζει, έχει πάει 3,9 νομίζω. Αλλά ναι, η ομάδα είναι αρκετά καλή όταν παίζω σε κανονικό gameplay. Ο Donnarumma, εντάξει, όλοι τρώνε το φύλακες είναι πάνω κάτω το ίδιο, δεν έχω πολλά να πω. Η άμυνα είναι αρκετά δυνατή, μου αρέσουν πολύ τα back. Αν και δεξιά έχω δοκιμάσει αρκετά back τελευταία. Τον Rhys James, τον Cuadrado, τον Cancelo, τον Wolf που είχατε δει. Δοκιμάζω αρκετούς τελευταία. Το κέντρο μου αρέσει πάρα πολύ. Η Star που έχει πάρει 93 είναι αρκετά καλή. Και η επίθεση, εντάξει, δεν λέω τίποτα, τους ξέρετε όλοι έτσι κι αλλιώς. Αυτά ήταν τα tactics λοιπόν, αυτά ήταν το club tour. Όπως είπα, γράψτε μου στα σχόλια κάτω για μια εντεκάδα που θέλετε να φτιάξω για να παίξω μαζί της στα playoff. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε το βίντεο, ένα subscribe για να μην χάσετε και τα επόμενα. Και τα λέμε στο επόμενο.